Κάθετα αντίθετο στο να γίνει αποκλειστικά αρμοδιότητα της περιφέρειας Ιδακοκτονία, παρουσιάστηκε από το Ρέθυμνο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχοβίτης, αφήνοντας εχμές ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία, ενώ τόνισε παράλληλα ερωτηθείς για το εάν θα γίνονται νωρίτερα και περισσότεροι ψεκασμοί στο νησί, ότι ουδέποτε υπήρξε έλλειψη σε φάρμακα και κονδύλια. Ποτέ δεν στερήθηκε ούτε φάρμακα ούτε κονδύλια. Δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο. Ως λάθος χαρακτηρίζει το αίτημα των ελαιοκομικών δήμων του νησιού, του ΣΕΔΙΚ και της περιφέρειας Κρήτης για την αποκέντρωση της δακοκτονίας, αντιστρέφοντας το πρόβλημα της γραφειοκρατίας ότι θα ήταν δυσμενέστερο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το αντίθετο, θα φορτιστούν οι περιφέρειες με μια γραφειοκρατία που δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν και φανταστείτε ότι την εμπειρία την έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα τόσο κεντρικό πρόγραμμα καταπολέμησης ενός εντόμου, όπως είναι ο Δάκος που είναι πανελλαδικό, φανταστείτε τη διαίρεση της περιφέρειας. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές που είναι απροσπέλαστες από τη Θεομηνία, ότι θα ληφθεί μέρημνα για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, όπως και για την αποκατάσταση των υποδομών του ΕΒ, ζητώντας να υποβληθούν τεχνικά δελτία αιτήματα για έκτακτη χρηματοδότηση, ενώ θα εξαρτηθεί από την περιγραφή των ζημιών το ποσό που θα απαιτηθεί και που θα αρκέσει με την ρεαλιστική εκτίμηση της ζημιάς. Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα αξιοποιηθούν κατά περίπτωση. Όλα θα γίνουν κατά περίπτωση. Τα πάντα υπάρχουν, ναι. Να υπάρχουν χρηματοδότηση επαρκή για να υπάρξει χρηματοδότηση και ομαλή ροή.